Τις ανακολουθίες του Ζόραν Ζάεφ σε σχέση με τις ανηλυμένες υποχρεώσεις της χώρας του έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετέφερε πρόσφατα στην Κομισιόν η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη, ρωτώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν αυτές οι ανακολουθίες θα ληφθούν υπόψη στην έκθεση προόδου της Βόρειας Μακεδονίας. Αφορμή για την κατεπίγουσα ερώτηση της κυρίας Σπυράκη ήταν η επιλογή του Ζόραν Ζάεφ να αναφερθεί στην ποδοσφαιρική ομάδα της χώρας του ως ομάδα της Μακεδονίας, αν και χθες δήλωσε ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του έχει λάβει χρηματοδότηση από το κράτος και ως εκ τούτου πρέπει να προχωρήσει στην αλλαγή της ονομασίας της. Για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και για τον πρώτο κλιματικό νόμο που ψηφίστηκε χθες, καθώς και για άλλα ζητήματα που βρέθηκαν αυτές τις μέρες στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής, θα συζητήσουμε με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Μαρία Σπυράκη, η οποία μου δίνει τη χαρά, μου κάνει την τιμή και είναι στην πρωινή παρέα του Real FM 107,1. Κυρία Σπυράκη, καλημέρα, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα στις Βρυξέλλες, καλημέρα σε όλους την πόλη μας. Λοιπόν, τι επισημαίνετε με την ερώτησή σας για το νέο ολίσθημα ΖΑΕΦ και τι ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Κυρία Σαμουλαδά, φαίνεται πως η πίεση αποδίδει και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Το γεγονός ότι ο κύριος ΖΑΕΦ όταν δέχτηκε την πρώτη πίεση για το όνομα της ποδοσφαιρικής ομάδας έκανε δήλωση ότι το όνομα θα αλλάξει και χωρίς να περάσουμε τα μερικά 24 ώρα έκανε δημόσια δήλωση μέσω του Twitter ότι είναι στην Ολλανδία για να υποστηρίξει την ομάδα της Μακεδονίας, όπως ο ίδιος την αποκάλεσε. Δείχνει ότι καταρχήν παίζει με την εφαρμογή της συμφωνίας. Δείχνει δηλαδή ότι εμφανίζει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας. Αλλά όταν αισθάνεται υποπίεση, τότε φαίνεται πως επιστρέφει στα δεδομένα του, στις δυνατότητές του. Αυτό ακριβώς έγινε και με την ερώτηση, με την ερώτηση που υπέβαλα στην Κομισιόν, δεδομένου ότι η Βόρεια Μακεδονία είναι υποψήφια χώρα, ζητάω να μάθω αν αυτού του είδους οι συμπεριφορές, που δεν είναι συμπεριφορές πια μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας αντιμετωπίζει το θέμα, αξιολογούνται εν ώψη της έκθεσης προόδου της Βόρειας Μακεδονίας για την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι δεν προχώρησε στο επόμενο στάδιο που είναι η ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων. Η Βόρεια Μακεδονία όπως και η Αλβανία είναι μαζί στην πορεία αυτή, διότι η Βουλγαρία είχε σοβαρές ενστάσεις λόγω της τάσης της Βόρειας Μακεδονίας σε ζητήματα γλώσσας και ιστορίας. Είμαστε λοιπόν σε μια στιγμή που η Βόρεια Μακεδονία καταλαβαίνει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ο ίδιος ο κ. Ζάεφ καταλαβαίνει, ότι η ευρωπαϊκή της πορεία περνάει από την Ελλάδα. Ναι. Οπότε αυτές οι ανακολουθίες που καταγράφονται θα ληφθούν υπόψη της Επιτροπής για κατά την έκθεση πρόοδου. Το βέβαιο είναι ότι αυτό που καταλαβαίνει ο κ. Ζάεφ είναι ότι μέχρι να έρθει η έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να φροντίσει να διορθώσει όσα μέχρι τώρα έχουν συμβεί. Κυρία Σπυράκη, υπάρχουν καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μη τήρηση της συμφωνίας από τη Βόρεια Μακεδονία ενδεχομένως στον επιχειρηματικό τομέα? Δεν μπορούν να υπάρξουν καταγγελίες απευθείας γιατί δεν είναι αρμόδια η Επιτροπή για να τηρήσει τη συμφωνία. Αυτό που κάνουμε εμείς ως κοινοβουλευτικό έλεγχο βάζει το κομμάτι των σχέσεων καλής γειτονίας στην εικόνα και στις σχέσεις καλής γειτονίας εντάσσεται τη συμφωνία. Επειδή οι σχέσεις καλής γειτονίας είναι κριτήριο για να προχωρήσει η ένταξη μιας χώρας. Και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και γι' αυτό και η συζήτηση αυτή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η σύνδεση της Βόρειας Μακεδονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μπορούσαμε να ασκήσουμε αυτό το είδος την πίεση. Ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να περάσουμε στη χθεσινή ψήφιση του πρώτου κλιματικού νόμου, που βέβαια καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και πραγματικά ήταν αυτό που λέμε αρνητικά εντυπωσιακό αυτό που έγινε. Δεν σας κρύβω ότι περίμενα ότι οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία στιγμή δεν θα ακολουθούσαν τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και των Πρασίνων και ως βουλευτές. Γιατί βουλευτές είμαστε στην πραγματικότητα, που προέρχονται και έχουν εκλεγεί με ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει, θα αναλάμβαναν την ευθύνη να ψηφίσουν τον νόμο των νόμων που μας είπε χθες και ο Φρανς Τιμερμανς και δεν είχε άδικο, γιατί είναι η νομική βάση πάνω στην οποία θα χτίσουμε όλη την πορεία για να καταλήξουμε σε ανθρακικά ουδέτερη Ευρώπη το 2050. Και δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας
της Ελλάδας στο εσωτερικό να λέει ότι θέλει η Ελλάδα να είναι ανθρακικά ουδέτερη το 2045, 5 χρόνια νωρίτερα από την Ευρώπη, και όταν έρχεται ο νόμος των νόμων, που ο νόμος των νόμων αποτέλεσε και μια συμφωνία, αν θέλετε, ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο των Υπουργών και στην Κομισιόν, και αποτέλεσε και μια διακομματική συμφωνία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία, των Σοσιαλιστών και του κόμματος του Renew, που είναι οι ευρωβουλευτές του Μακρόν, να μην καταλαβαίνει ότι με βάση αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία θα πορευτούμε και πρέπει να εμφανίσουμε στους πολίτες ότι έχουμε καταλήξει σε μια βάση συνένεσης για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Ναι, και βέβαια αυτός ο κλιματικός νόμος που, όπως είπατε και εσείς, είχε τη συμφωνία Συμβουλίου, Ευρωκοινοβουλίου και Κομισιόν, προβλέπει τη μείωση των ρήπων του θερμοκηπίου τουλάχιστον 55% έως το 2030, σωστά? Ακριβώς όπως το λέτε, ακριβώς όπως το λέτε, με έτος σύγκρισης το 1990. Και το να λέει η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μου απάντησε ο κ. Κόκολης δημοσίως και στο Twitter, ότι εμείς θέλουμε να είναι πολύ υψηλότερος ο στόχος, σε αυτή τη φάση και όταν υπάρχει τέτοιου είδους συμφωνία και όταν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμών όπως αναφέρατε και μεταξύ των μεγάλων κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ανέφερα, το μόνο που κάνει είναι να αγνοεί την πραγματικότητα. Ακριβώς πώς θα πετύχουμε τους στόχους αν δεν εργαστούμε με βάση μια πραγματική συμφωνία και με βάση μια συμφωνία που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Πώς θα πετύχουμε υψηλότερο στόχο αν δεν ξεκινήσουμε καταρχήν από τον συγκεκριμένο στόχο που, ας πούμε, ότι είναι πιο εφικτός. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σωστά το καταλαβαίνετε, διότι υπήρχε καταρχήν, και αν το περιγράψω να το ακούσουν και οι ακροατές μας, όταν ως Κοινοβούλιο ζητήσαμε να μειωθούν 60% οι ρήποι του θερμοκηπίου ως το 2030, η Κομισιόν έλεγε ότι μπορούν να μειωθούν 55% στο 2030 και στο Συμβούλιο ορισμένες χώρες όπως η Πολωνία έλεγε ότι το 55% είναι ανέκτητο. Φτάσαμε λοιπόν μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις στο σημείο στο οποίο προβλέπεται τουλάχιστον 55% στο 2030. Ναι. Αυτό είναι ο συμβιβασμός. Και επειδή εδώ δουλεύουμε και με βάση ένα συμβιβασμό και με βάση μια συνένεση, διότι αν δεν καταφέρουμε να έχουμε μια βασική συνένεση, δεν μπορούμε να πείσουμε όλες τις χώρες να προχωρήσουν στην ίδια κατεύθυνση. Το καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν είναι εθνική η διάσταση, μόνο είναι κυρίως ευρωπαϊκή η διάσταση. Κάποιες χώρες μπορούν να φτάσουν νωρίτερα, κάποιες χώρες μπορούν να φτάσουν αργότερα. Αλλά πάντως, όλες φορές πρέπει να φτάσουμε ως το 2030. Πρέπει ο συλλογικός μας στόχος να είναι ότι μειώνουμε τουλάχιστον 55%. Και δεν είναι, θέλω να απευθυνθώ, κυρία Σπυράκη, αν μου επιτρέπετε, στις φίλες και στους φίλους, ακροάτρες και ακροατές, ότι δεν είναι απλά ότι συζητάμε για ένα ζήτημα που αφορά το περιβάλλον. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να αλλάξει και να επηρεαστεί όλη η οικονομία της Ευρώπης, από τον πρωτογενή τομέα μέχρι την τελευταία κίνηση που κάνει ο κάθε πολίτης. Σας παρακαλώ, πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θέλω να μιλήσουμε και για την μείωση των εκπομπών μεθανίου, που ξέρω ότι επίσης έχετε δώσει μεγάλο αγώνα για αυτό το στόχο. Σας ευχαριστώ καταρχήν για αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί και εγώ έρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα μετά από 27 χρόνια δουλειάς και ξέρω πόσο σημαντικές είναι οι διαφημίσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά για αυτό την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Μαρία Σπυράκη. Καλή συνάδελφο, μας λείπετε από τη δημοσιογραφία, κυρία Σπυράκη, να το ξέρετε. Τώρα μου πλέον δεν θα επιστρέψω. Έκλεισε αυτός ο κύκλος έτσι κι αλλιώς. Σε όλα τα έφερα. Ναι, αλλά νομίζω όμως ότι η πολυετής εμπειρία σας στη δημοσιογραφική έρευνα και στην υπομονή και επιμονή αποδίδει στην διαδρομή σας στο Ευρωκοινοβούλιο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να περάσουμε στα θέματα που αφορούν. Νομίζω πως το σημαντικότερο από όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι οι άνθρωποι που μπαίνουν στην πολιτική. Προηγουμένως να έχουν επάγγελμα. Ευτυχώς για μένα το επάγγελμα είχε ασκηθεί πολλά χρόνια. Τόσα που να μου δίνει σύνταξη. Οπότε νομίζω ότι είμαι μια χαρά. Και δει στον ιδιωτικό τομέα που οι συνθήκες, ο ανταγωνισμός και όλα είναι τελείως διαφορετικά από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Αλλά πάντοτε να ξέρετε, κυρία Σαμουλαβά, ότι τα χρόνια που ζήσαμε εμείς στη δημοσιογραφία και δεν κάνω σαν αυτούς τους μαθούς άλλες, αλλά οπωσδήποτε δεν έχουμε και την ηλικία. Τα χρόνια που ζήσαμε εμείς στη δημοσιογραφία ήταν χρόνια καλά της δημοσιογραφίας. Δηλαδή τα χρόνια που άνθησε ο κλάδος
άνοιξαν πολλά μέσα ενημέρωσης, ήταν καλές οι αμοιβές, ήταν τελείως διαφορετικά από τα χρόνια της κρίσης που ακολούθησαν. Ναι. Ας ελπίζουμε ότι θα επανέλθουν τουλάχιστον τα καλά σημεία εκείνης της εποχής. Λοιπόν, παραμένουμε για λίγο ακόμη στο περιβάλλον, καθώς ήσασταν εισηγήτρια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μείωση των εκπομπών μεθανίου. Ποια είναι η σημερινή πραγματικότητα και ποιος είναι ο στόχος για τη μείωση των εκπομπών του μεθανίου, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πρέπει να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, ότι μεθάνιο, ας πούμε, παράγεται, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Σπυράκη, ακόμα και από την ζωοπαραγωγή. Δηλαδή από. Κυρίως από τη ζωοπαραγωγή, ναι. Να πω. Ναι. Αλλά σας ευχαριστώ γιατί. Γιατί είπατε πριν ότι όσο ψηφίσαμε για τον κλιματικό νόμο δεν είναι κάτι θεωρητικό για το περιβάλλον. Είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα τις ζωές μας. Και θα τις επηρεάσει πολύ περισσότερο στα άμεσα επόμενα χρόνια. Από το γεγονός ότι καλούμαστε να αναβαθμίσουμε ενεργειακά και να επισκευάσουμε τα σπίτια μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα και την ποιότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος. Από το γεγονός ότι καλούμαστε να αλλάξουμε το στόλο των μέσων μαζικής μεταφοράς και να πάμε σε ηλεκτρικά οχήματα. Από το γεγονός ότι καλούμαστε να αντικαταστήσουμε και τα αυτοκίνητά μας και ελπίζουμε ότι αυτό να είναι ευκολότερο στα επόμενα χρόνια με φτηνότερες τιμές και πολύ περισσότερους φορτιστές. Από το γεγονός ότι αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε όλα τα προϊόντα και φροντίζουμε να διαχωρίζουμε τα απορρίμματα όταν τελειώνουμε στην πηγή και φροντίζουμε να ανακυκλώνουμε το τελικό προϊόν. Και από το γεγονός ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε το μεθάνιο, το οποίο μεθάνιο είναι ο δεύτερος ρήπος με τον οποίο θα ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το διοξείδιο του άνθρακα. Ακούτε όλοι για το διοξείδιο του άνθρακα, θα ακούτε τώρα πια και για το μεθάνιο. Το μεθάνιο έχει 80 φορές μεγαλύτερη θερματική δυνατότητα από ό,τι έχει το διοξείδιο του άνθρακα μέσα σε 20 χρόνια. Παράγεται, όπως είπατε, από τη ζωοπαραγωγή κυρίως, αλλά και από την αγροτική παραγωγή, από τα απορρίμματα. Διαφεύγει από τη μεταφορά του φυσικού αερίου στους αγωγούς και παράγεται επίσης και από τις χωματερές, από την ταφή των απορριμμάτων. Αυτό που θα κάνουμε πια είναι να δώσουμε κίνητρα στους αγρότες, ούτως ώστε να μετατρέπουν τα απορρίμματά τους και κυρίως στους αγρότες που έχουν ζωική παραγωγή, να μετατρέπουν την κοπριά των ζώων και τα απορρίμματα που έρχονται από τις τροφές σε βιοαέριο και το βιοαέριο αυτό, το βιομεθάνιο, να το διευθετεύουν στο δίκτυο. Γι' αυτό χρειάζονται υποδομές και χρήματα. Και ήδη οι εταιρείες που ασχολούνται με το δίκτυο του φυσικού αερίου αναβαθμίζουν τα δίκτυά τους με στόχο να μπορούν να υποδεχτούν βιομεθάνιο. Να δώσουμε κίνητρα για τις χωματερές και για τη διαχείριση των απορριμμάτων και να δώσουμε και συγκεκριμένες οδηγίες, κατευθύνσεις για την ανίχνευση διαρροών στο δίκτυο του φυσικού αερίου, κυρίως γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας φυσικού αερίου, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Άρα, ό,τι μας έρχεται και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές τις εκπομπές. Ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, αλλά σας λέω ειλικρινά, με βάση την πρόβλεψη που έχουμε, ότι νομοθετικά εμείς θα τελειώσουμε πολύ νωρίς, δηλαδή στα επόμενα 2 χρόνια θα υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο για το μεθάνιο. Γι' αυτό είναι ανάγκη, κυρίως οι αγρότες μας, να προσαρμοστούν άμεσα. Και πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι χάρηκα πολύ όταν ένα από τα πρώτα τηλεφωνήματα που δέχτηκα όταν ανέλαβα αυτή την εισήγηση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν από εκπρόσωπο αγροτών από τη Θεσσαλονίκη, από τη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ο οποίος μου εξήγησε κιόλας ότι ασχολείται πάρα πολύ εντατικά με τη διαχείριση των αποβλήτων. Άρα βλέπετε καμιά φορά ότι η κοινωνία είναι πιο μπροστά ακόμη και από την νομοθεσία. Πολύ ελπιδοφόρο. Πολύ ελπιδοφόρο που έχουμε ανθρώπους στον πρωτογενή τομέα που αντιλαμβάνονται τις αλλαγές με τις οποίες πρέπει να εναρμονιστούν άμεσα. Κυρία Σπυράκη, να κλείσουμε τη συζήτηση μας με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τους ρυθμούς με τους οποίους θα τρέξουν οι δράσεις και οι εκταμιεύσεις στη χώρα μας? Και βέβαια, εν ώψη και της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πόσο αναγκαία είναι η αναβάθμιση και η απλοποίηση της πολιτικής για τους μικρομεσαίους και πώς θα επιτευχθεί αυτό? Καταρχήν να πω ότι είχαμε καλά νέα προχτές. Είχαμε την υπογραφή της σύμβασης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων που αφορούν τους μικρομεσαίους. Τους μικρομεσαίους και τους λίγο μεγαλύτερους από τους μικρομεσαίους. Όμως, επειδή η ερώτηση σας έχει να κάνει με την ταχύτητα απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, φαίνεται πως η ελληνική κυβέρνηση έχει ετοιμάσει ένα από τα πιο όρημα και συγκεκριμένα σχέδια σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των πόρων, γι' αυτό και ήταν στις 5 πρώτες χώρες που επισκέφθηκε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Όλα βεβαίως κρίνονται στην πράξη. Ναι. Και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπερβούμε κάθε είδους δομές που στο παρελθόν καθυστερούσαν πάρα πολύ την απορρόφηση των πόρων, γιατί στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με δύο ΕΣΠΑ που πρέπει να απορροφηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, διότι αλλιώς τα χρήματα επιστρέφουν, να ξέρετε, σε ένα μεγάλο κουμπαρά εδώ πίσω στις Βρυξέλλες. Το δεύτερο έχει να κάνει με το πώς θα επιβοληθούν
πώς θα φτάσει, πώς θα φτάσουν τα χρήματα στους τελικούς αποδέκτες, που δεν είναι άλλοι από τους μικρομεσαίους και τους πολίτες. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Μεγάλες επιχειρήσεις θα αναλάβουν μεγάλα έργα, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορούν να τα εκτελέσουν μόνες τους. Και οπωσδήποτε αυτό θα δώσει την ευκαιρία να ασχοληθούν πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις και να δουλέψει πολλοί κόσμος. Ειδικά οι μικρομεσαίοι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης, φαίνεται πως έχουν μπροστά τους στην πραγματικότητα δύο δυνατότητες. Η μία είναι να κινηθούν γρήγορα με εξηγιάνσεις και συγχωνεύσεις, ούτως ώστε να δημιουργήσουν ένα κρίσιμο μέγεθος για να μπορούν να δανείζονται με μεγαλύτερη ευκολία. Και η άλλη είναι βεβαίως να διευκολυνθούν και από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ένα σας προανέφερα μόλις. Θα υπάρξουν και κάποια άλλα και μια σειρά κάποιων άλλων. Γιατί αυτό είναι και στην πραγματικότητα το πρόβλημα της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης. Η πρόσβαση στο δανεισμό λόγω παλαιότερων βαρών και παλαιότερων χρεών. Κυρία Σπυράκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Βάλαμε απευθείας πτήση Θεσσαλονίκη-Βρυξέλλες, έτσι τώρα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Έβαλε η Αιτζίαν, πανακρίβου, αλλά... Πανακρίβου είναι, δεν το έχω τολμήσει ακόμη. Αλλά έγινε η αρχή. Θυμάμαι όταν το συζητούσαμε πριν από 4 χρόνια, πότε ήταν, ότι χρειαζόταν μια ολόκληρη απίστευτη διαδρομή για να φτάσει ένας ευρωβουλευτής από τις Βρυξέλλες στη Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει πάντα και η Ryanair, βέβαια, η οποία προσαρμόζει τα δρομολόγια της ανάλογα και με την κίνηση. Αλλά δεν ξέρω αν η Αιτία είναι μόνιμη, γιατί είδα ότι την έβαλε τώρα τον Ιούνιο. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα την κρατήσει το χειμώνα. Καλά, λυπή, καθίστε να δούμε πόσο ακόμα θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις με την πανδημία. Περιμένετε. Έχουμε άλλα μπροστά. Να είμαστε αισιόδοξοι, να πω ότι πρέπει να πάμε να εμβολιαστούμε όλοι όσοι δεν το έχουμε κάνει ακόμη. Ειδικά εμείς που από μια ηλικία και μετά έχουμε και μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά και ειδικά εκείνοι που είναι από τα 60 και πάνω, που έχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο και είναι εκείνοι που έχουν και τη μεγαλύτερη διστακτικότητα έναντι των εμβολίων. Όλοι εδώ λένε και πια μας το λένε και οι ειδικοί επιστήμονες, τους οποίους συναντάει η Κομισιόν σε εβδομαδιαία βάση, ότι ο εμβολιασμός είναι το μόνο όπλο που έχουμε για να χτίσουμε ένα τείχος ανοσίας, ακόμη και σε αυτές τις μεταλλάξεις που μέχρι τώρα δεν έχουν διερευνηθεί και σίγουρα φαίνονται ότι είναι επικίνδυνες. Το τείχος ανοσίας χτίζεται μόνο με το εμβόλιο. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σπυράκη. Καλημέρα. Καλημέρα.